Ο Υπουργός κάτι είπε πολύ σοβαρό. Στους συνομιλητές του. Βέβαια. Για πάμε εδώ στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου που έχουμε κοντά μας, τον κύριο Κυρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Βαγγέλης, εδώ οπωσδήποτε πάντα. Παρόν και ο Βαγγέλης, να πιέζει πιο πολύ ακόμα τον Υπουργό. Και εσείς αυτό. Ακουμπάει και το δικό σας Υπουργείο η υπόθεση του Τούρκου που ζήτησε πολιτικό άσυλο και τα λοιπά. Μπορεί να... δεν ξέρω, ρωτώ αν... Άσυλο όπου παίρνει. Θεωρείται και έχει χαρακτηριστεί γκουλενιστής, είναι όντως έτσι. Δηλαδή αυτό αρχίζει και έχει... Τώρα μπορεί λοιπόν, να λέει ότι θέλει, αυτό λέω. Τα ζητήματα ασφαλείας αφορούν και απασχολούν τις αρχές ασφαλείας της χώρας. Που είναι η αστυνομία, δευτερευόντως το λιμενικό όταν έχουμε τη θάλασσα και βεβαίως οι μυστικές υπηρεσίες όπως κατεξοχήν η ΑΕΠ. Πάντως εδώ κάτι είπε ο κ. Σικελιάς, πολύ σοβαρό. Ναι. Πλανούνται ερωτήματα λέει, για τον Εύρο. Γιατί το είπε, δεν μπορεί να το είπε τυχαία. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι καταρχάς μια συζήτηση που δεν είναι καινούρια. Έχει και στο παρελθόν παρουσιαστεί. Οι αρχές ασφαλείας κάνουν την δουλειά τους και με ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα. Εγώ αυτό που ξέρω, θα καλέσετε τον κύριο Κικίλια κάποια στιγμή να σας τα πει, είναι πιο ειδικός, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην πατρίδα μας προκαλείται από αμέλεια, περίπου το 40%. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας και να λέμε σε όλους αυτούς που πάνε να κάψουν χόρτα την ώρα που έχει πολύ αέρα, την ώρα που έχει τέτοια. Και ποσοστά εξήρασης. Μπορεί να έχουμε τραγωδίες. Όπως είχαμε στο Μάτι. Είχαμε ακριβώς. Στο Μάτι, η μεγάλη τραγωδία έγινε από κάποιον που πήγε να καθαρίσει τον κήπο του. Δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα βραχυκυκλωμάτων από τη ΔΕΗ και τα δίκτυα του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ. Και εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού. Και γίνεται φέτος. Και γίνεται για πρώτη φορά. Πυλώνες γύρω, να έχουν ακριβώς. Όπως δεν είχε γίνει, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, όπου το δίκτυο είχε αφαιθεί να παρακμάσει και μας δίνει αυτό. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό από φυσικά αίτια, κεραυνοί και άλλα, όταν ιδίως οι συνθήκες ξηρασίας είναι τέτοιες και φέτος οι ειδικοί λένε ότι θα έχουμε το χειρότερο καλοκαίρι. Ναι, από λένε τη μια πάλι ειδικοί έχουμε... ότι η ανομβρία δεν έχει δημιουργήσει αυτό το στρώμα με τα χόρτα τα ξερά. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά χόρτα. Δεν έχουμε πολλά χόρτα. Βοηθάει άρα σε ένα βαθμό. Μακάρι και η κυβέρνηση, αυτό να το πούμε, το αντικειμενικό στοιχείο, θα δούμε το αποτέλεσμα βέβαια, αλλά το αντικειμενικό στοιχείο είναι ότι ουδέποτε η χώρα δεν έχει επενδύσει τόσο πολύ, δεν έχει πάρει τόσα πολλά μέσα, δεν έχει προσλάβει τόσους πολλούς δασοπυροσβέστες, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι, αλλά πρέπει να βοηθήσουν προφανώς. Και μέσα. Μέσα, νοικιάζοντας από μια αγορά πάρα πολύ σφιχτή διεθνή. Διότι όλες οι χώρες θέλουν να νοικιάσουν και δεν βρίσκεις πια τα ελικόπτερα ή τα εναέρια μέσα. Όλοι τις ίδιες ανάγκες. Βεβαίως, βεβαίως. Και εδώ είναι μια αγορά στη Μεσόγειο πλέον με μια κλιματική αλλαγή η οποία έρχεται. Η ερημοποίηση, η σαχαροποίηση επεκτείνεται προς τη Βόρεια Ακτή. Βεβαίως. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο κύριος Κικίλιας έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Από εκεί και πέρα. Τα ειδωλιοφθορές δεν μπορεί κανείς προφανώς να τις αποκλείσει. Προς το παρόν ωστόσο να πούμε ότι δεν έχουμε αποδεδειγμένα εδώ και 40 χρόνια εγώ τουλάχιστον που παρακολουθώ υπάρχουν κατά καιρούς δημοσιεύματα, υπάρχουν φήμες, υπάρχουν σενάρια και συσχετισμοί να πούμε. Από εκεί και πέρα στον Εύρο που είχαμε πολλαπλές πυρκαγιές πέρσι και πραγματικά μια τεράστια τραγωδία οικολογική και υλική, υπήρξε μια συζήτηση πέρσι τον Αύγουστο σχετικά. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχει η αμέλεια. Η αμέλεια και παράτυπων μεταναστών. Όλα αυτά τα οποία τα είχαμε πει και πέρσι ενδεχομένως και εξετάζονται και τα μελετάμε. Από εκεί πέρα, ο συγκεκριμένος είναι ένας Τούρκος ο οποίος εισήλθε στην χώρα μας παράνομα. Να πούμε ότι έχουμε μεγάλο κύμα παράνομων. Αυτό ήταν από το 16 από το πραξικόμενο τόσα χρόνια εδώ. Όχι, μπήκε αργότερα. 4 Απριλίου τώρα, φέτος. Α, τώρα φέτος. Μισό λεπτό, να τα πούμε όλα. Έχουμε τεράστιο κύμα Τούρκων πολιτών αιτούν τον άσυλο στην Ευρώπη. Τώρα. Στην Ευρώπη. Σε αυτό το διάστημα λέτε. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Διάστημα. Το 2023 σας δίνω στοιχεία. Πάνω από 200.000 Τούρκοι πολίτες αιτούνται σε άσυλο στη Γερμανία στην μόνο. Στην Ελλάδα πώς ήρθαν. Στην Αμερική που ήμουνα πριν από 4 μήνες. Στην Αμερική, προσέξτε, έχει τη σημασία του. 50.000 Τούρκοι. Έφυγαν από εδώ Τούρκοι πήγαν στην Αμερική. Πήγαν στο Μεξικό, και πέρασαν παράνομα τον Ρίο Γκράντε και βρέθηκαν στο Τέξας 50.000 μόνο το 23. Είναι προφανές ότι και στην Ελλάδα που γυτνιάζουμε. Εμείς εδώ δεν πώς είμαστε... έχουμε αριθμό εδώ. Έχουμε έναν πολύ μικρό αριθμό, οι οποίοι έρχονται κυρίως μέσω του Εύρου. Ο Εύρος γενικά δεν δίνει ροές. Έχουν απολύτως ελαχιστοποιηθεί. Δεν έχουμε ούτε... Αλλά μπαίνουν από τα νησιά.
δεν ούτε. Έχουμε ροές. Οι Τούρκοι όμως, μια μικρή ροή Τούρκων, έχουμε στον Εύρο. Συγκεκριμένως με το που μπήκε παράνομα, συνελήφθη, κρατήθηκε, αμέσως πήγε πήγε στο... Σας δίνω τώρα την πληροφόρηση, αν θέλετε. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, κλειστή ελεγχόμενη δομή, φυλακή Ορεστιάδας, στο βόρειο Εύρο, όπου εκεί έμεινε και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το κλιμάκιο της Ελλάς, αμέσως καταγράφηκε, ταυτοποιήθηκε. Μάλιστα. Τα λέω αυτά γιατί είναι σημαντικά, διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε προβλήματα με αταυτοποίητους παράνομους. Έχει πήγε και βάλει πυρκαγιές. Έφυγε και πήγε και βάλε φωτιές. Θα σας πω αμέσως. Οι αρχές έχουν μια διακριτική, τέλος πάντων, έχουν τον νου τους για αυτές τις περιπτώσεις. Οι αρχές έχουν και όπως είδατε. Ή τους λένε περάστε μέσα, είστε τι Τούρκος, περάστε. Υπήρξε, δεν υπάρχει περάστε και δεν περάστε. Ο κάθε ξένος υπήκοος, σύμφωνα με το διεθνή νόμο και τις συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας, μπορεί να υποβάλει αίτημα ασύλου. Mm. Το οποίο οφείλει η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να εξετάσει. Ως ετών άσυλο, ο συγκεκριμένος δεν έχει πάρει άσυλο. Να το πούμε, να το ξεκάθαρω. Δεν έχει άσυλο. Είναι ετών ασύλου. Έχει μέχρι πάρει... να εξεταστεί όμως κυκλοφορεί εδώ. Μέχρι να εξεταστεί, λοιπόν, σύμφωνα πάλι με το διεθνή νόμο, μπορεί μετά την καταγραφή, ταυτοποίησή του και τις πρώτες 25 μέρες όπου κρατείται, να φύγει δηλώνοντας κατοικία που έκανε στην Αθήνα και κλείνοντας ραντεβού για τη συνέντευξή του για τον Ιούνιο. Στο μεταξύ όμως, ο οποίος εμφανίζεται μάλλον διαταραγμένος, δεν το ξέρω και δεν θέλω να πω καθόλου στα προανακριτικά, δήλωσε γιουλενιστής, εδώ να πούμε. Πάλι προσωπικά δεδομένα, δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο, να σας δώσω τα γενικά στοιχεία, ότι πάρα πολλοί από αυτούς δηλώνουν είτε δημόσιοι υπάλληλοι διοκόμενοι, είτε υψηλού μορφωτικού επίπεδου διοκόμενοι, είτε γιουλενιστές, είτε ΛΟΑΤΚΙ, είτε όλα μαζί, προκειμένου να υποστηρίξουν την αίσθηση. Η υπηρεσία κάνει εξαιρετική δουλειά, η υπηρεσία ασύλου. Γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό απόρριψης των αιτημάτων ασύλου, όταν αυτοί οι ισχυρισμοί κριθούν ακριβείς. Και επιστρέφονται στην Τουρκία. Η Τουρκία τους δικούς της πολίτες, για να τα λέμε τώρα όλα, θα έρθει και ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών αμέσως μετά τις ευρωεκλογές στην Αθήνα, στα πλαίσια των επαφών που έχουμε, γιατί εμείς θέλουμε να επιστρέφονται και μη Τούρκοι. Ναι, ναι. Όχι μόνο Τούρκοι, και Σύριοι και Αφγανοί και άλλοι σύμφωνα με τη δήλωση του 16. Τους Τούρκους πολίτες τους παίρνει πίσω. Ο συγκεκριμένος, αφού δικαστεί και αν κριθεί ένοχος, με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας, ειδικά για το έγκλημα. Του εμπρισμού θα πάει μέσα και αφού εκτίσει την ποινή του θα απελαθεί. Όταν το είδαμε δεν φαινόταν αν είναι διαταραγμένος ή όχι. Κοιτάξτε, υπάρχει, καλά κάνετε και το ρωτάτε, υπάρχει και ιατρική εξέταση, βεβαίως, αλλά αυτά από ένα σημείο και μετά, όπως ξέρετε... Βαγγέλη, πάμε και στη Γαλάζια Πατρίδα. Ναι, παρακολουθούσα πριν και τη συζήτηση που είχατε με τον πρόεδρο των Δημοκρατών, τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο. Είναι περίεργα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Τουρκία, δηλαδή τι θέλω να πω. Ή τουλάχιστον έτσι όπως μπορώ να τα παρατηρώ εγώ. Έχουμε την Γαλάζια Πατρίδα, έχουμε αλλαγή ονόματος για το Αιγαίο, έχουμε τα βιβλία, δηλαδή η νέα γενιά των Τούρκων θα μεγαλώνει με διαφορετικό επίπεδο γνώσεως σε σχέση με το Αιγαίο και τη γειτνίασή μας. Όλα αυτά δεν δείχνουν και μία αλλαγή πολιτικής. Δεν υπάρχει από κάτω μία πολιτική επιλογή, θα το έλεγα, στην εξωτερική πολιτική του κυρίου Ερντοάν. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά και τυχαία, λοιπόν, έτσι δεν είναι. Στην Τουρκία έχει... Γιατί δεν θέλω να μπω στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως, εμείς πώς τα αντιμετωπίζουμε. Μένω στο πρώτο για να πάμε και μετά στο δεύτερο. Λοιπόν, στην Τουρκία έχει διαμορφωθεί μια ευρύτατη συνένεση υπέρ του αναθεωρητισμού όσον αφορά τα ζητήματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών της υφαλοκρηπίδας. Και σε αυτό συμφωνούν ρεπουμπλικάνοι και ισλαμιστές απολύτως. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από τα παλιά, έχει ενταθεί περαιτέρω από το νέο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει μεταβδελημίας να πούμε. Έχει να κάνει και με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και στοχεύσεις και σκοπιμότητες του Προέδρου Ερντογάν. Από εκεί και μέρα εμείς πρέπει να το ξέρουμε απόλυτα ο ελληνικός λαός ότι το πρόβλημα αυτό έχει βάθος, έχει μπροστά του πολύ μέλλον. Εγώ δεν βλέπω καμία εύκολη λύση. Είμαστε ωστόσο αναγκασμένοι από την γεωγραφία. Είναι ένα ακόμα αγκάθι όμως που μπαίνει στις σχέσεις μας. Όχι, ακούστε, είναι το αγκάθι, το ζήτημα της Γαλάζιας Πατρίδας
της υφαλοκρυπής. Όλα. Είναι σωστά, το όνγκα. Όταν αυτό μετατρέπεται σε εθνική συνείδηση, εθνικό αφή. Όταν αυτό μετατρέπεται σε εθνική συνείδηση. Από εκεί και πέρα. Με τα βιβλία και αλλάζει και το όνομα του Αιγαίου. Το λέει αφαιρετικά θάλασσα με τα νησιά. Έχει. Κάπως κάτι λέει αυτό. Είναι οι υπερβολές αυτές, αν θέλετε, οι οποίες βεβαίως δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση. Έχει νόημα να κάνουμε εμείς κάποια, να προσφύγουμε σε κάποιες αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού. Λέει, ας πούμε, ο συνάδελφος ο Κώστας Ομαρδάς, μπορούμε να προσφύγουμε στην υδρογραφική υπηρεσία, όταν αλλάζει το όνομα ενός πελάγου. Δηλαδή, αύριο θα έρθει να αλλάξει ένα άλλο όνομα. Ναι. Έτσι, επειδή γουστάρει κάποιο στο Ιόνιο. Μπορεί να έρθει η Ιταλία εκεί. Και να πει ποιο Ιόνιο πέλαγος. Ιταλικό πέλαγος. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα τρελαθούμε στο τέλος. Ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται και προβλέπεται. Και έχουμε μια αντιδικία με την Τουρκία, ναι, για εκείνο το περίφημο Turk Aegean. Το θυμάστε. Ναι, είναι μια θυμάστε, ανοιχτή δικαστική διαδικασία στην Αμερική με τους Τούρκους. Αλλά από εκεί και πέρα, ας μην, πώς να το πούμε, εφησυχάζουμε ή ξέρω εγώ. Το ζήτημα είναι απολύτως υπαρκτό. Μάλιστα. Είναι εδώ και θα έχει πολύ μέλλον. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα μπελαρά. Να φυλάμε τη δικιά μας γαλάζια πατρίδα, πολύ την απόλυτη, σωστά, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βαγγέλη, καλημέρα σας.